Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα δούμε όλα τα σημαντικά νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας, όπως κάνουμε πάντα, με τους τίτλους της ημέρας. Δεν είμαι περαστικός από τη Θράκη, τόνισε κατά τη διάρκεια των εγγενείων της εμπορικής έκθεσης από την Κομωτινή ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Την βεβαίωσή του ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει στην ώρα της εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του στην Κομωτινή. Σε νοσοκομεία της Αθήνας νοσηλεύονται μαθητές από την Κομωτινή με συμπτώματα που παραπέμπουν σε τροφική δηλητηρίαση. Τι λένε οι γιατροί? Ο Κώστας Ασκούνης, υπεύθυνος οργανωτικής και πολιτικής γραμματείας του ΠΑΣΟΚ, θα βρίσκεται αύριο στην Ορεστιάδα. Αναλυτικά τώρα στην επικαιρότητα, εργαλείο ανάπτυξης που θα προβάλλει και θα υποστηρίζει τους τοπικούς παραγωγούς και τα προϊόντα της περιοχής θα υπερβαίνει τα όρια της περιφέρειας και τα σύνορα της χώρας και θα έχει τη δυνατότητα να φέρει κοντά και όμορα κράτη, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της διασυνοριακής συνεργασίας. Μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον η έκθεση Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, τόνισε από την Κομωτινή ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εγγενιάζοντας την 24η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, η οποία πραγματοποιείται από χθες που ξεκίνησε μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στη ΒΙΠΕ Κομωτινής. Τη διαβεβαίωση ότι η επίσκεψη στη Θράκη δεν είναι πρόσκαιρη, αλλά θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, έδωσε από την Κομωτινή ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος και εγγενίασε την 24η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμων καλωσόρισε τον Πρωθυπουργό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τόνισε πως η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι εσωτερική και πνευματική και γι' αυτό για να έρθει η ανάπτυξη χρειάζεται αλλαγή στο νου και στον τρόπο σκέψης. Θα ήθελα να σας καλωσορίσουμε στην όμορφη Θράκη μας, στην περιοχή μας, που αυτή σεμνύνεται όχι μόνο για το φυσικό της κάλους, αλλά για τους θερμούς και ζεστούς της ανθρώπους, τους οποίους από το πρωί τους βλέπετε, επικοινωνείτε και γίνεστε εδώ μαζί τους ένα σώμα και μια ψυχή. Χαιρόμαστε γιατί εγκαινιάζεται αυτή την έκθεση και την φιλοτιμία όλων αυτών των ανθρώπων, που αυτή η έκθεση προϊονίζει αυτό που περιμένουμε όλοι στην Ελλάδα αλλά και στην Θράκη, την ανάπτυξη. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με τα όσα είπε ο Μητροπολίτης, ότι δηλαδή η ανάπτυξη δεν θα πρέπει να είναι μόνο οικονομική αλλά και πνευματική, και πρόσθεσε: μετά από 6 χρόνια δραματικής ύφεσης και ηλαιλασίας, την έχει ανάγκη η κοινωνία και ο τόπος αυτή την ανάπτυξη. Θα συμφωνήσω με τον Σεβασμιότατο ότι η ανάκαμψη πρέπει να είναι και πνευματική, και όχι μονάχα οικονομική. Αλλά και η οικονομική ανάπτυξη είναι κάτι που ο τόπος δεν έχει ανάγκη. Μετά από 6 χρόνια ύφεσης, μετά από 5 χρόνια δραματικής ύφεσης και λαιλασίας, 2010-2014, χάσαμε το 25% του εθνικού μας πλούτου και είχαμε μια περίοδο μοναδικής αποεπένδυσης στη σύγχρονη ιστορία μας. Την έχει ανάγκη η οικονομία την ανάπτυξη, την έχει ανάγκη ο τόπος την ανάπτυξη. Όμως πρέπει η ανάπτυξη αυτή να μην είναι μονάχα στατιστικά μεγέθη, να μην είναι μονάχα νούμερα για τους οικονομολόγους, αλλά να είναι πράξη υλική στην καθημερινότητα των πολιτών. Χρειάζεται λοιπόν το επόμενο διάστημα να εκπονήσουμε, και θα εκπονήσουμε, ένα εθνικό στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα συναρτρώνεται από τους επιμέρους περιφερειακούς σχεδιασμούς. Έργα που θα έχουν σημαντικά αποτελέσματα τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στην αναπτυξιακή δυναμική των τοπικών κοινωνιών. Να αναπτύξουμε τις υποδομές, τα λιμάνια, το σιδηρόδρομο και το οδικό δίκτυο εδώ στη Θράκη. Να προωθήσουμε τη στρατηγική σημασία έργα στον τομέα της ενέργειας. Έργα που θα έχουν σημαντικά αποτελέσματα τόσο την αναπτυξιακή δυναμική του τόπου, όσο όμως και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι η επίσκεψή του στη Θράκη συνέπεσε με τα εγγένεια της εμπορικής έκθεσης, μιας έκθεσης που, όπως είπε, εδώ και 2,5 δεκαετίες έχει καταστεί θεσμός για την περιοχή, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να αποτελέσει στο μέλλον εργαλείο ανάπτυξης που θα στηρίξει τους τοπικούς παραγωγούς και τα προϊόντα της περιοχής, και πρόσθεσε πως θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η σημερινή μας παρουσία δεν θα είναι μια περαστική παρουσία. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η σημερινή μας παρουσία εδώ στην Θράκη δεν θα είναι μια περαστική παρουσία. Έρχομαι στη Βόρειο Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Θράκη, εγκαιριάζοντας αύριο και το γραφείο Θεσσαλονίκης, που ουσιαστικά θα είναι η ματιά του Πρωθυπουργού Γραφείου συνολικά στη Βόρειο Ελλάδα, όχι ως περαστικός επισκέπτης, αλλά ως μόνιμος κάτοικος θέλω. Θα βρίσκομαι εδώ μαζί με εσάς για να βοηθήσω όσες δυνάμεις έχω στην κοινή μας προσπάθεια να ξαναβάλουμε μπροστά την παραγωγική μηχανή. Η Υφυπουργός Εσωτερικών Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, στο χαιρετισμό που απίθυνε, είπε μεταξύ άλλων ότι η έκθεση αποτελεί απόδειξη της δυναμικής της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ αναφερόμενη στην περιοχή κατηγόρησε τις προηγούμενες κυβερνήσεις, λέγοντας ότι εδώ και δεκαετίες δεν σχεδίασαν, δεν στήριξαν και δεν υλοποίησαν συγκεκριμένα σχέδια για τη Θράκη. Η πραγματικότητα της Θράκης, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι μια ευχάριστη πραγματικότητα, όπως ήδη την περιγράψατε, την είδατε από κοντά και την περιγράψατε το πρωί. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις συνέπειες της τελευταίας μακρόχρονης κρίσης που διέπουν ολόκληρη τη χώρα. Στη Θράκη αφρίζεται επιπλέον η διαφορία πολλών ετών και πολλών κυβερνήσεων. Ο ρόλο που όλοι περιγράφουν και εξυγνούν το ρόλο της Θράκης, όπως ήδη ακούστηκε, τις δυνατότητές της, τον απλόχερα δοσμένο φυσικό της πλούτο, ποτέ μέχρι τώρα κανείς δεν σχεδίασε, κανείς δεν στήριξε, κανείς δεν προώθησε ολοκληρωμένα σχέδια. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστος Μέτιος, ανέφερε πως οι ανάγκες της περιφέρειας είναι πολύ μεγάλες και πως οι κάτοικοί της αξίζουν τα καλύτερα. Το ζητούμενο λοιπόν για όλους. Κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμη, είναι όχι μόνο να απορροφήσουμε τους πόρους του ΕΣΠΑ και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αλλά και με τη στήριξη της κεντρικής κυβέρνησης να επιλεγούν εκείνα τα έργα που θα βοηθήσουν ουσιαστικά την ανάπτυξή μας. Κυρίες και κύριοι, όλοι γνωρίζουμε ότι οι οικονομικές συγκυρίες είναι πολύ δύσκολες και οι λήψεις πόρων μεγάλες. Όμως θα σταθούμε όλοι μαζί, ενωμένοι, κοντά στους συμπολίτες μας και θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Κύριε Πρωθυπουργέ, στην περιφέρειά μας οι ανάγκες είναι πραγματικά μεγάλες και η κεντρική διοίκηση πρέπει όχι μόνο να αναγνωρίζει, αλλά και να πράξει αυτά που χρειάζεται. Γιατί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και οι πολίτες της αξίζουν τα καλύτερα. Την βεβαίωσή του ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει στην ώρα της εξέφρασε για άλλη μια φορά ο Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του στην Κομωτινή. Ο δρόμος για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την επιστροφή στην ανάπτυξη είναι μπροστά μας, ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως τα στοιχεία της οικονομίας είναι κάτι παραπάνω από θετικά και οι προβλέψεις για το άμεσο μέλλον αισιόδοξες. Διανύουμε τα τελευταία μέτρα μιας πολύ δύσκολης διαδρομής και στόχος μας είναι να ανασυγκροτηθεί παραγωγικά ο τόπος, είπε ο κύριος Τσίπρας. Με ομιλία σε γνωστό ξενοδοχείο στην Κομωτινή, παρουσία των τοπικών αρχών, των υπουργών Γαβρόγλου, Κουρουμπλή, Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, Πιτσιόλα, Φάμελου και Χαρίτση, των βουλευτών της περιοχής, του γραμματέα του κόμματος Παναγιώτη Ρίγα και αρκετού κόσμου, ολοκληρώθηκε η περιοδία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Θράκη. Τη βεβαίωσή του ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει στην ώρα της εξέφρασε για άλλη μια φορά ο Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του στην έδρα της περιφέρειας. Και είναι η πρώτη μου περιοδία με αυτή την ιδιότητα στην περιφέρεια της χώρας, καθώς όπως θα γνωρίζετε φαντάζομαι, όλο αυτό το διάστημα είχαμε να διαχειριστούμε και συνεχίζουμε να έχουμε να διαχειριστούμε πολύ μεγάλες κρίσεις. Ίσως είναι μια από τις κρισιμότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά. Βρήκα όμως το χρόνο και με πολύ θετική διάθεση βρέθηκα σήμερα από το πρωί, εδώ στη Θράκη, στο Σταυροδρόμι Δύο Υπήρων, στην Ανατολική Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
έναν τόπο ευλογημένο που παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες με ένα σημαντικό, εξαιρετικά δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό. Μια κοινωνία όμως τραυματισμένη από την κρίση, αλλά ταυτόχρονα και έτοιμη να αξιοποιήσει τις σημαντικές προοπτικές που ανοίγονται μπροστά, συνολικά για τη χώρα μας την επόμενη περίοδο. Τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν υπογράφει λευκά χαρτιά όπως προηγούμενες κυβερνήσεις, επεσήμανε ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια της διαπραγμάτευσης σε κάθε επίπεδο. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε ότι οι παράλογες απαιτήσεις δεν αποτελούν καν θέμα συζήτησης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο δικός χάρτης για έξοδο από την κρίση περνάει από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και υπογράμμισε ότι το επόμενο βήμα μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης είναι η ρύθμιση του χρέους και η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Σήμερα σχεδόν όλοι, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, έχουν αποδεχθεί την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Και είμαστε σήμερα περισσότερο από ποτέ κοντά σε μια συμφωνία που θα απελευθερώσει τη χώρα και την οικονομία από ένα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό βάρος. Ο οδικός χάρτης για την έξοδο της χώρας από την κρίση περνάει όμως από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος με τους πιστωτές μας. Είναι βεβαίως μια δύσκολη διαπραγμάτευση και είναι δύσκολη γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν υπογράφει λευκά χαρτιά όπως έκαναν οι προηγούμενοι και όπως οι ίδιοι μας ζητάνε να κάνουμε τώρα. Αυτή η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε περιθώριο για την υπεράσπιση των πιο αδυνάμων. Από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα δεν έλειψαν και οι αναφορές στη σχέση της Ελλάδας με την Τουρκία, δηλώνοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί και παράλληλα τόνισε ότι η συμφωνία πρέπει να εφαρμοστεί όσο δύσκολη και αν είναι η εφαρμογή της. Αναφερόμενος στη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι βασικό στοιχείο ισορροπίας στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα κάνουμε πίσω. Καλό θα είναι να σταματήσουν αυτές οι απαράδεκτες αξιώσεις, συμπλήρωσε και τόνισε ότι τα σύνορα είναι και θα είναι σταθερά και αδιαφυσβήτητα. Συνεχίζουμε λοιπόν να πιστεύουμε σταθερά ότι οι διάβλοι επικοινωνίας, συνεργασίας και επαφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ότι πρέπει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όσο έθραυστη και δύσκολη και αν είναι στην εφαρμογή της, να τηρηθεί πιστά και να βρεθεί η διέξοδος για το μέλλον της σημαντικής αυτής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Αλλά πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα και σαφείς ως μέρα ζητήματα. Η βάση της ελληνοτουρκικής συνεννόησης δεν μπορεί να είναι άλλη από τον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη και βέβαια την σταθερή προσήλωση σε όσα προβλέπει, το διεθνές δίκαιο. Και σε αυτό θα επιμείνουμε. Η αμφισβήτηση των διεθνών συνθήκων είναι μια ενέργεια απαράδεκτη, που δεν βοηθά. Δεν βοηθά τις σχέσεις φιλίας και συνεργασίας. Δεν βοηθά την παγκόσμια ειρήνη, την ευημερία των λαών, τις διεθνείς ισορροπίες που καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από αυτές τις διεθνείς συνθήκες. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι το βασικό στοιχείο της ισορροπίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω από αυτό. Καλό θα είναι λοιπόν να σταματήσουν αυτές οι αμφισβητήσεις και οι απαράδεκτες αξιώσεις που δεν προσφέρουν τίποτα περισσότερο από το να υπονομεύουν την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης.
Τώρα, πρόσκληση συμμετοχής έλαβαν περίπου 40 φορείς από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την σύσκεψη που έγινε εχθές το μεσημέρι στην Κομωτινή με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστο Μέτιο, να περιγράφει με τα πιο μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί στην περιφέρεια προς τον κύριο Τσίπρα. Πλήθος φορέων λοιπόν από όλη την περιφέρεια βρέθηκαν στην αίθουσα Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης προκειμένου να θέσουν υπόψη του Πρωθυπουργού τα προβλήματα των περιοχών τους. Ο Αλέξης Τσίπρας με τη σειρά του είπε ότι είναι γνώστης της κατάστασης και ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μετατρέψει τα θετικά ισοζύγια του δεύτερου εξαμήνου του 2016 σε πραγματικά δεδομένα για την κοινωνία, δηλαδή σε δουλειά και θέσεις εργασίας. Ας δούμε λοιπόν τι δήλωσαν κάποιοι από τους παρευρισκόμενους μετά το τέλος της σύσκεψης, με κάποιους από αυτούς να αφήνουν εχμές και πικρία λέγοντας πως περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν είναι μόνο η Θράκη για την οποία μίλησε ο Πρωθυπουργός, αλλά η περιφέρεια είναι ενιαία και υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός. Η σύσκεψη των φορέων θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ παραγωγική. Καταρχάς δείχνει από μόνη της η παρουσία του Πρωθυπουργού σε αυτή τη σύσκεψη και μάλιστα μια σύσκεψη θα μου επιτρέψετε να πω εργασίας. Χωρίς κάμερες, χωρίς δημοσιότητα, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε επί της ουσίας τα θέματα τα οποία απασχολούν την περιοχή και κυρίως τα θέματα που σχετίζονται με τις αναπτυξιακές προοπτικές. Η παρουσία λοιπόν του Πρωθυπουργού δείχνει το ενδιαφέρον, αλλά δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο εμείς θέλουμε να επικοινωνούμε με τους πολίτες, με την αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς. Απευθείας, αδιαμεσολάβητα, μέσω διαδικασιών ανοιχτής ζωντανής συζήτησης. Ο κύριος Πρωθυπουργός ανέλαβε την υποχρέωση και τη δέσμευση πολύ γρήγορα να επαναλάβει την επίσκεψή του. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, όσο και αν θέλαμε και θέλουμε όλοι μας να έχουμε κοντά μας και να είμαστε κοντά στους πολίτες και στις τοπικές κοινωνίες, και ιδιαίτερα για έναν Πρωθυπουργό. Μεσούς της μίας μεγάλης και δύσκολης διαπραγμάτευσης και εν όψη της δεύτερης αυτής, της ολοκλήρωσης δεύτερης αξιολόγησης, να επισκέπτεται μία περιοχή. Όχι πως δεν είναι υποχρέωσή του, όχι πως δεν πρέπει, αλλά μέσα στην καθημερινότητα ενός τέτοιου υψηλού θεσμού και θεσμικού και θέσης, καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός εγγενιάζει την έκθεση Θράκη. Η έκθεση Θράκη δίνει ένα στίγμα ότι η επιχειρηματικότητα και η ιδιωτική πρωτοβουλία θα πρέπει να παίξουν πρωταρχικό ρόλο στην οικονομία της περιοχής. Ένα μήνυμα που διαχέεται μέσα στην κοινωνία. Από την άλλη όμως η παρουσία του Πρωθυπουργού και οι εξαγγελίες του θα αποκτήσουν ιδιαίτερη υπόσταση και ιδιαίτερη ουσία, πιστεύω, όταν θα γίνουν πράξη. Άρα θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις. Το έχει ανάγκη η κοινωνία, το έχει ανάγκη η Θράκη και η Ανατολική Μακεδονία. Μόνο τότε θα ξεφύγουμε από τις αγκυλώσεις. Σεβόμενοι πάντα τα πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Θράκη και όντως είμαστε και εμείς μέσα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά έχουμε και εμείς δικαίωμα στην ανάπτυξη σαν Ανατολική Μακεδονία, γιατί είμαστε έξω από τη σύνδεσή μας με την Εγνατία, έξω από υποδομές οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και πιστεύουμε ότι είναι πολύ ξεχωριστή η παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ που άκουσε με προσοχή τα αιτήματα, τα προβλήματα και τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει η περιφέρειά μας, η οποία είναι η φτωχότερη από τις 272 περιφέρειες της Ευρώπης, αλλά και η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, η οποία είναι η φτωχότερη μέσα στην περιφέρεια με το μεγαλύτερο συντελεστή ανεργίας. Ήταν μια ενδιαφέρουσα σύσκεψη για την οποία θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι τέθηκαν πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα, πλην όμως ο Πρωθυπουργός δεν έδωσε τις απαντήσεις τις οποίες θα περίμενα εγώ ή ενδεχομένως θα περιμέναμε όλοι όσοι συμμετείχαμε στη σύσκεψη. Και το δεύτερο, το οποίο είναι ένα στοιχείο προβληματισμού, είναι το γεγονός ότι ενώ η περιφέρεια έχει έναν ενιαίο σχεδιασμό ως Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη του Χρήστου Μέτιου, είδαμε τον κύριο Πρωθυπουργό να αναφέρεται μόνο στη Θράκη χωρίς καμία αναφορά στην Ανατολική Μακεδονία. Πιστεύω ότι ο σχεδιασμός είναι ενιαίος, πιστεύω ότι η ανάπτυξη στην περιφέρεια είναι ενιαία. Καταρχήν, τέτοιες συναντήσεις είναι πάντα επικοδομητικές. Είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον Πρωθυπουργό μας για κάποια σοβαρά τοπικά και περιφερειακά θέματα που απασχολούν την περιοχή μας. Εγώ προσωπικά του ανέφερα ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και την Δράμα, ότι δυστυχώς η περιφερειακή ζώνη, η παραλιακή ζώνη της Καβάλας και το νησί της Θάσου δεν είναι στις ειδικές ζώνες στον αναπτυξιακό νόμο.
Επίσης ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή του μεταλλευτικού κώδικα. Είναι γνωστό ότι και η Δράμα και η Καβάλα εμπορεύεται και εξάγει το 75% των μαρμάρων και πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε μια αναθεώρηση του μεταλλευτικού κώδικα. Επίσης πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στους κάθετους άξονες και ιδιαίτερα στον κάθετο άξονα Ξάθης Εχίνο ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Αυτό το οποίο έθεσα ως θέμα είναι να προχωρήσουν γρήγορα τα δασοτεχνικά έργα, τα αντιδιαβρωτικά έργα στα ρέματα της Θάσου, ιδιαίτερα στις πυρόπληκτες περιοχές, όσον αφορά την κατάσταση στο νησί μας αυτή την περίοδο. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουν με ταχύτητες ιδιαίτερα υψηλές, γιατί ο χειμώνας πλέον βρίσκεται στην πλήρη του ανάπτυξη. Τώρα, αυτό που είπα είναι ότι η παρουσία, η συνεργασία του στρατού, της κυβέρνησης και του Δήμου ήταν πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ επιτυχής. Μου δόθηκε η ευκαιρία να ακούσει με τα ίδια του τα αυτιά ο κύριος Πρωθυπουργός τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Δημοτικό. Καταρχήν το πρόβλημα της υδροδότησης, το τεράστιο αυτό, το μεγάλο αυτό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να λυθεί με την κατασκευή ενός φράγματος στις Μεταξάδες. Την αυτονόμηση του νοσοκομείου Δημοτίχου, διότι η συνένωση με το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και θέσαμε τα προβλήματα που είχαμε στους αγώνες. Ασφαλιστικό, φορολογικό, κόστος παραγωγής, πετρέλαια, αγροτικό ρεύμα, ΟΓΑ, ΕΛΓΑ, ο ΠΚΠ, η καινούρια ΚΑΠ, αυτά για αυτά που αγωνιζόμασταν από πέρυσι, από την περσινή χρονιά. Οφείλουμε, ας πούμε, τα θέσαμε στον Πρωθυπουργό και περιμένουμε, ας πούμε, κάποιες απαντήσεις. Δεν υπόθηκε τίποτες από την μεριά του Πρωθυπουργού, δεν μας είπε ακόμη τίποτες. Εκδρομή με το σχολείο τους στην Αθήνα ήρθαν μαθητές από την Κομωτινή και κατέληξαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Στο Γενικό Κρατικό Αθηνών νοσηλεύονται 19 μαθητές από το 3ο Γενικό Λύκειο Κομωτινής, ενώ κάποια άλλα παιδιά από το ίδιο σχολείο νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο με συμπτώματα που παραπέμπουν σε τροφική δηλητηρίαση. Όπως είπε στο Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, η συνοδός καθηγήτρια των παιδιών, Ματίνα Ζαμπατέλη, ξεκινήσαμε από την Κομωτινή για μια τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα, καθοδόν κάναμε τρεις τάσεις για φαγητό. Το πρωί είχαμε όμως τα πρώτα συμπτώματα, όπως εμετός και πονόκυλος. 23 παιδιά με 2 συνοδούς καθηγητές πήγαν στο Ιπποκράτειο, οι υπόλοιποι στο Γεννηματά. Η σχολική εκπαιδευτική εκδρομή του 3ου Λυκείου της Κομωτινής στην Αθήνα μετατράπηκε σε φιάλτη για μαθητές και συνοδούς καθηγητές, όταν σχεδόν στο σύνολό τους οι 95 μαθητές αισθάνθηκαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης λίγες ώρες μετά την άφηξή τους στην πρωτεύουσα. Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής και συγκεκριμένα στις 8 η ώρα το πρωί, 24 παιδιά μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας άλλα 25 μεταφέρθηκαν στο Γεννηματά. Από τα παιδιά που μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο, εισήχθησαν για ιατρική παρακολούθηση τα 7, ενώ τα υπόλοιπα παρέμειναν σε χώρους του νοσοκομείου μαζί με όσα παιδιά δεν είχαν εκδηλώσει αντίστοιχα κρούσματα, όπου υπήρχε υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς. Το βράδυ της Παρασκευής, οι προϊσταμένοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Ροδόπη, Μέρη Κοσμίδου, μαζί με το διευθυντή του 3ου Λυκείου, Στρούμπα Γιάννη, κάλεσαν τους γονείς για να τους ενημερώσουν για την υγεία των μαθητών, μόλις υπήρχε σαφή εικόνα από τους θεράποντες ιατρούς. Το Γεννηματά, μάλιστα, άνοιξε ειδική πτέρυγα όπου μεταφέρθηκαν όλοι οι μαθητές που παρουσίασαν συμπτώματα. Ο ίδιος ο διευθυντής του νοσοκομείου, ο κύριος Κέκερης, είχε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την κυρία Κοσμίδου για ενημέρωση. Η εκδρομή ολοκληρώνεται το πρωί της Κυριακής και σύμφωνα με την κυρία Κοσμίδου, όσα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους θα επιστρέψουν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα. Όσα παιδιά δεν είναι σε θέση να επιστρέψουν ή νοσηλεύονται ακόμα, θα υπάρξει ειδική σύσκεψη και εκ νέου ενημέρωση των γονιών, ώστε να τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες επιστροφής των παιδιών όταν είναι σε θέση να ταξιδέψουν. Επίσης, τον Νίκο Ευαγγελάτο, η κυρία Μαίρη Παγώνη από το Γενικό Κρατικό Αθηνών δήλωσε: «Είναι σταθερή η κατάσταση των παιδιών. Τα παιδιά είναι με εισαγωγή και υπάρχει υποστήριξη από τους κοινωνικούς λειτουργούς, γιατί είναι μόνα τους εδώ σε ένα ξένο περιβάλλον. Οι γονείς των παιδιών να μην ανησυχούν. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά». Σύμφωνα με την κυρία Παγώνη, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων των μαθητών για να διευκρινιστούν τα αίτια της αδιαθεσίας τους, ωστόσο μέχρι στιγμής τα συμπτώματα παραπέμπουν σε τροφική δηλητηρίαση.
Την ίδια ώρα, την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η μαζική και εσπεσμένη εισαγωγή των μαθητών από την Κομωτινή στα νοσοκομεία της Αθήνας. Ξεκινήσαμε χθες το πρωί από Κομωτινή για μια τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα. Οι μαθητές είναι 95 και η συνοδεία είμαστε 5. Καθοδόν κάναμε 3 στάσεις για φαγητό και σήμερα το πρωί, γύρω στις 4, είχαμε τα πρώτα συμπτώματα. Κάποια παιδιά δηλαδή είχαν συμπτώματα όπως εμετός, διάρειες, πονόκυλο. Τώρα, πότε πήγαν τα πρώτα παιδιά στο νοσοκομείο? Στη συνέχεια, ναι, 23 παιδιά με 2 συνοδούς καθηγητές πήγαν στο Ιπποκράτειο. Οι υπόλοιποι ήρθαμε εδώ στο Γεννηματάς λίγο αργότερα προς το μεσημέρι, γιατί είχαμε κάποια νέα κρούσματα. Είναι σταθερή η κατάσταση των παιδιών. Έχει σταλεί ο εργαστηριακός έλεγχος και αναμένεται. Τα παιδιά είναι με εισαγωγή. Υπάρχει και μία υποστήριξη από τους κοινωνικούς λειτουργούς, γιατί όπως γνωρίζετε είναι μόνα τους εδώ, εκτός από τους καθηγητές, σε ένα ξένο περιβάλλον. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να φανταστείτε ότι έχουμε γενική εφημερία, ήδη τα παιδιά έχουν μπει στους θαλάμους και έχει έρθει όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που χρειαζόταν. Έχουμε συμπτώματα εμετών και ζαλάδων που εκδηλώθηκαν σε μαθητές μας, οι οποίοι συμμετείχαν στην εκδρομή του σχολείου, στην εκπαιδευτική εκδρομή στην Βουλή των Ελλήνων. Δεν είμαστε σε θέση ακόμα να γνωρίζουμε σε τι οφείλονται αυτά τα συμπτώματα. Κάποιοι από τους μαθητές μας νοσηλεύονται. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξουν οι εξετάσεις που έχουν γίνει από το νοσοκομείο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Είδαμε πριν από λίγη ώρα στην αρχή του δελτίου μας, δηλαδή, τι έγινε με την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στην Θράκη. Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει αύριο στην Ορεστιάδα, καθώς η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Εύρου καλεί όλους τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες σε συνάντηση που θα γίνει, όπως είπα πριν από λίγο, στην Ορεστιάδα, αύριο Κυριακή, 11 ώρα το πρωί, σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Εκεί, βεβαίως, θα παρευρεθεί ο κύριος Κώστας Ασκούνης, ο υπεύθυνος της οργανωτικής και πολιτικής γραμματείας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος βεβαίως και θα έχει την δυνατότητα να συζητήσει από κοντά για τα προβλήματα της περιοχής, αλλά βεβαίως και να ακούσει όλους εκείνους που θα πάνε στη συνάντηση για τα ζητήματα που τους απασχολούν. Ο κύριος Κώστας Ασκούνης βρίσκεται μαζί μας τηλεφωνικά, βρίσκεται ήδη στην Αλεξανδρούπολη και με πολύ μεγάλη χαρά θα τον καλησπερίσω. Κύριε Ασκούνη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και βεβαίως για την αποδοχή της. Καλησπέρα, κύριε Βασιάκη, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας. Λοιπόν, κύριε Ασκούνη, όπως είπα, βρίσκεστε ήδη στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Αύριο το πρωί θα έχετε μία συνάντηση στην Ορεστιάδα σε γνωστό ξενοδοχείο. Και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτή την προσπάθεια που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα το ΠΑΣΟΚ, επιτρέψτε μου να πω. Διότι εσείς βρίσκεστε ανατακτά χρονικά διαστήματα σε περιοδία ανά την Ελλάδα. Οπότε ο στόχος της επισκέψεώς σας στην όμορφη Ορεστιάδα ποιος είναι? Κοιτάξτε, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κυρία Φόφη Γεννηματά, σήμερα βρίσκεται στην Καρδίτσα, αύριο στα Τρίκαλα, τη Δευτέρα στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο ενός οδηπορικού επικοινωνίας με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Ποιος είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας είναι να ενημερώσουμε τους πολίτες στην Ελλάδα με την πρόεδρο αλλά και με στελέχη για τις θέσεις και τις απόψεις του κινήματος σε μια σειρά ζητήματα που αφορούν την ελληνική πολιτική ζωή. Δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά και έντονα προβλήματα από την αξιολόγηση μέχρι τα εθνικά ζητήματα. Επομένως, είναι ανάγκη να εξηγήσουμε στους πολίτες, στους φίλους μας, τα μέλη μας, τις θέσεις και τις απόψεις μας για αυτά τα ζητήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, και εγώ αύριο επισκέπτομαι την Ορεστιάδα και στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα στις 11 η ώρα θα έχουμε μια συνάντηση με τα μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Κύριε Ασκούνη, η κυρία Γεννηματά πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη. Μπορεί να ήταν σύντομο το πέρασμά της, όμως είχε τη δυνατότητα να συναντηθεί και με φορείς της περιοχής, αλλά και με εκπροσώπους των θεσμών. Και βεβαίως στις συναντήσεις που έκανε, τόνισε πολλαπλώς ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή στην κυβέρνηση και αλλαγή πολιτικής.
Νομίζω ότι αυτό είναι μια απόφαση η οποία κάθε μέρα που περνάει αποδεικνύεται των πραγμάτων ότι είναι αναγκαιότητα. Ιδιαίτερα δε σήμερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα εθνικά θέματα και τις απροκάλυπτες επιθετικές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν κατά της χώρας, εναντίον της χώρας μας, όσο ποτέ άλλοτε επιβάλλεται να προχωρήσουμε σε μια άλλη κυβέρνηση, σε μια νέα εθνική συνεννόηση, όπου όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τα οικονομικά και τα εθνικά ζητήματα. Γιατί είναι δεδομένο πλέον ότι ο κύριος Ερντογάν έβαλε ξεκάθαρα την αναθεώρηση της συνήθειας της Λοζάνης, που προσδιορίζει με σαφήνεια τα σύνορα, τα εθνικά σύνορα των δύο χωρών. Επομένως, αμφισβητεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας και την εθνική ανεξαρτησία. Εάν λοιπόν προσθέσουμε σε αυτό το γεγονός στην οξυμένη οικονομική η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας, μόνο μία κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα οξυμένα προβλήματα. Αυτή η κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης πώς μπορεί να προκύψει άραγε, κύριε Ασκούνη? Καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι εμείς για εθνική συνεννόηση μιλάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πριν από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής Δημοκρατικής Συμπαράδεξης, η κυρία Γιάννη Ματά, ξεκαθάρισε ότι κανένα κόμμα από μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα τεράστια οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της χώρας. Τώρα απολώ μάλλον αυτό είναι αναγκαιότητα, είναι προτεραιότητα για όλους τους Έλληνες μετά την έξαρση των επιθετικών δηλώσεων του κ. Ερντογάν. Πώς μπορεί να προκύψει? Εμείς έχουμε δηλώσει ότι αν δεν υπάρξει μία συνεννόηση στα βασικά πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και εθνικά ζητήματα όλων των δυνάμεων που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, η χώρα θα βρεθεί ξανά σε τραγικά αδιέξοδα, όχι μόνο οικονομικά, αλλά φοβάμαι και εθνικά. Τώρα, άρα λοιπόν, η πρότασή μας είναι όσο ποτέ επίκαιρη. Να καθίσουμε λοιπόν σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί αν πιστεύει κανείς ότι ένα κόμμα από μόνο του, ακόμα και αυτοδύναμο, και όλοι οι άλλοι απέναντι να πετροβολούν αυτή την προσπάθεια μπορεί να σώσει τη χώρα, κάνουν μεγάλο λάθος. Πλανώτε πλάνι νικράν. Τώρα, πριν από λίγο ρώτησα πώς εννοείται αυτή την εθνική συνεννόηση και πώς πραγματικά μπορεί να προκύψει, όταν όλοι καταλαβαίνουμε και από τις δηλώσεις της κυρίας Γιάννη Ματά πως ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως με το ποτάμι οι πόρτες από ό,τι επίσης αντιλαμβανόμαστε έχουν κλείσει. Άρα αυτή η συνεννόηση πώς μπορεί πραγματικά να προκύψει? Μπράβο, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Ακούστε, εμείς δεν μιλάμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση ή να συνεργαστούμε είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα ήταν καταστροφικό. Η λογική των μετώπων, όπου κάπου δημιουργούμε ένα μέτωπο είτε προς τα δεξιά είτε από τα αριστερά απέναντι σε όλους τους άλλους, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Και το έχουν αποδείξει αυτά τα πρόσφατα πολιτικά γεγονότα από το 10, το 11, το 12 με την κυβέρνηση των τριών κομμάτων, το 15 δύο φορές με την κυβέρνηση Ριζανέλ. Επομένως, τι λέμε εμείς? Ότι επειδή τα προβλήματα είναι οξυμένα, κανείς δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει από μόνος του, όλες οι δυνάμεις που πιστεύουν στον ευρωπαϊκό δρόμο να καθίσουν και να συμφωνήσουν. Από κοινού, για το τι προτεραιότητες, ποια ζητήματα θα θέσουμε και θα είναι άλλη η διαπραγματευτική ισχύ της χώρας μας, τόσο στα εθνικά όσο και στα οικονομικά ζητήματα, αν είμαστε όλοι μαζί. Μία ενδεχόμενη επιστροφή, επιτρέψτε μου να το θέσω και αυτό για να απαντήσετε συνολικά. Μία ενδεχόμενη επιστροφή του κυρίου Παπανδρέου? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει, με την προηγούμενη Κυριακή συνεδρίασαν οι κεντρικές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ και των κινήσεων πολιτών. Και είπαμε, το πλαίσιο της δημοκρατικής συμπαράταξης είναι αυτό. Είναι αποφασισμένο, δημοσιευμένο, οι αρχές, οι στόχοι και οι προτάσεις. Όποιος αποδέχεται αυτό το πλαίσιο είναι καλοδεχόμενος. Όποιος θέλει έρχεται από ό,τι και ο κύριος Παπανδρέου. Μάλιστα. Και ο κύριος Παπανδρέου. Αλλά αυτό το οποίο όμως, συγγνώμη να ξεκαθαρίσω, θέλουμε με σαφήνεια να ξεκαθαρίσουμε, δεν θα γίνουμε μπελαντέρ ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Αποτύχαν τα μετοπικά σχήματα, πρέπει να πάμε σε ευρείες συνεργασίες. Μην ξεχνάτε, θα πω τούτο το παράδειγμα, ότι στην
Κύπρο βγήκανε από το μνημόνιο γιατί όλες οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσανε και είπαν αυτή τη συμφωνία πρέπει να την ολοκληρώσουμε, να την ολοκληρώσουμε γρήγορα. Στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή το Σοσιαλιστικό Κόμμα που είναι δεύτερο κόμμα κυβερνάει με τους κομμουνιστές και τους πράσινους όταν είχε εφαρμόσει μνημόνιο. Σκέφτεστε εσείς. Μπορείτε να φέρετε αυτή την ιστορία της Πορτογαλίας στα ελληνικά δεδομένα, δηλαδή ένα σοσιαλιστικό κόμμα να συνεργαστεί μαζί του το κομμουνιστικό ή κάποιοι άλλοι από αριστερές δυνάμεις όταν έχει εφαρμόσει πρόγραμμα μνημονιακό. Σήμερα είμαστε όριμοι όσο ποτέ άλλοτε. Κανείς δεν μπορεί μόνος του. Δεν είναι ότι το 2010 μόνο το ΠΑΣΟΚ εφάρμοσε αυτή την πολιτική. Είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο, εναλλακτική πρόταση. Και ο κύριος Σαμαράς μιλούσε για Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3. Και ο κύριος Τσίπρας μιλούσε ότι με ένα νόμο, με ένα άρθρο θα σκίσει τα μνημόνια και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε με το τρίτο και το πιο βάρβαρο αχρίαστο μνημόνιο. Και επειδή οι συζητήσεις ξέρετε πολύ καλά, κύριε Ασκούνη, ότι πληθαίνουν και για ακόμη ένα μνημόνιο, για ένα τέταρτο μνημόνιο. Όμως δεν θα την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μόνο 10 δεύτερα να μου απαντήσετε στο εξής, που επίσης γίνεται πολύς λόγος. Βλέπετε πρόωρες εκλογές ή όχι? Κοιτάξτε, δεν βλέπουμε πρόωρες εκλογές, αλλά ποτέ κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Μάλιστα. Έχουμε ανοιχτά τόσα ζητήματα από την αξιολόγηση, το κυπριακό... Η δεύτερη αξιολόγηση θεωρείται πώς θα κλείσει στο χρονικό περιθώριο που βάζει η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος Κρύπτας είναι ο πιο υπάκουος συνομιλητής των δανειστών. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι αποφασισμένο να τα... υπογράψει όλα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Από εκεί και πέρα μας έχει αποδείξει ότι είναι τελείως απρόβλεπτος. Το ερώτημα είναι να μην είναι απρόβλεπτος και καταστροφικός για τη χώρα. Κύριε Ασκούνη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Θα ευχηθώ αύριο το πρωί 11 η ώρα στην Ορεστιάδα. Όποιος πραγματικά θέλει να έρθει να σας ακούσει, πέρα από τους φίλους και ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, αυτή η συζήτηση, αυτή η συνάντηση είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε πολίτη. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Ασκούνη. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ακόμη ένα θέμα. Εξηγήσεις για το περιεχόμενο του εμβλήματος που επιλέχτηκε για το Ελληνικό Ινστιτούτο Θρακικών Μελετών δίνει ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο σε όσα αρνητικά ακούστηκαν. Εξηγήσεις για το περιεχόμενο του εμβλήματος που επιλέχτηκε για το Ελληνικό Ινστιτούτο Θρακικών Μελετών δίνει ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο σε όσα αρνητικά ακούστηκαν. Ο Θράκας Υπέας, ο Διόνυσος, η Νίκη της Αμοθράκης και ο Ορφέας. Αυτό είναι το έμβλημα του πρώτου Ελληνικού Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών στην Αλεξανδρούπολη. Λίγες ημέρες μετά τα επίσημα εγγένειά του και τα πρώτα αρνητικά σχόλια ξεκίνησαν με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη να δίνει εξηγήσεις για το έμβλημα του Ινστιτούτου και κυρίως το πώς έγινε η επιλογή του, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ας δουν όσοι σχολιάζουν αρνητικά την πραγματική ουσία του συγκεκριμένου έργου. Και βέβαια οι γκρίνιες άρχισαν. Είναι ελληνικό γνώρισμα, ελληνικό χαρακτηριστικό. Αντί να κοιτάζουμε την ουσία, κοιτάζουμε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί και να διέφυγαν, αλλά δεν είναι η ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή, ενώ ξεκινήσαμε με τη δημιουργία αυτού του Ινστιτούτου, το οποίο έχει ένα προορισμό εκπληκτικό να εδραιώσει την αληθινή ιστορία, να πατήσουμε πάνω σε αυτήν για να προχωρήσουμε, να δώσουμε το στίγμα μας σε όλη την ανθρωπότητα ότι εδώ αυτή η Θράκη υπάρχει από τότε και να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την προσωγραφημένη ιστορία μας. Να πάρουμε πράγματα μέσα από αυτό το Ινστιτούτο, με τη συνεργασία μας με άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όταν βέβαια υπάρχει αυτή η συνεργασία η δικιά μας, η σύμπραξη με το πανεπιστήμιο το οποίο θα βοηθήσει αυτό, τα μέγιστα. Ήρθαν κάποιοι ώρες μετά και βρήκαν αμέσως λατώματα. Πολλά εκ των οποίων είναι, δεν θέλω ούτε καν τα συζητάω, αλλά ένα μου έμεινε χαρακτηριστικά, γιατί λέω, κοίταξε που φτάνει το μυαλό του ανθρώπου όταν εκ πλαγίου θέλει να με κακεντρέχει να πει κάτι. Γιατί το σήμα του Ινστιτούτου αναφέρεται μόνο στην αρχαία Θράκη. Και απαντάω και λέω, θα μπορούσε να ήταν μόνο ένα. Και αν ήταν μόνο ένα, τι θα μπορούσα να κάνω, να κάνω μία σύνδεση και μία συνοχή 4-5 από διαφορετικές εποχές σε ένα, θα έβγαινε ένα έκτρομα, ένα τέρας. Και εκεί λοιπόν που μιλάγαμε για ένα, ξαφνικά ήρθε η ιδέα
μέσα στη δικούσα επιτροπή που είναι Πανεπιστήμιο και Δήμος Αλεξανδρούπολης, να μην βάλουμε, να βάλουμε τέσσερα, ψάχνοντας πάντα το ένα από την αρχαία εποχή. Να βάλουμε τέσσερα για να καλύψουμε τα πάντα. Και βάλαμε λοιπόν τον Διόνυσο, βάλαμε τον Θράκα Υπαίο, βάλαμε τον Δημόκριτο, βάλαμε και την Νίκη της Αμοθράκης, δημιούργημα ενός αγνώστου δημιουργού, εκπληκτικού, που μακάρι να τον ξέραμε ποιος είναι. Και βάλαμε αυτό, έχοντας στο μυαλό μας πάντα στην αρχαία Θράκη, από την οποία ξεκινάμε και είναι το πρώτο θεμέλιο. Αυτή είναι η αιτία που βάλαμε το έμβλημά μας του Ελληνικού Ινστιτούτου μόνο από την αρχαία Θράκη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.